Κύριε Μπαλού. Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, νομίζουμε ότι επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά και με την εξέλιξη που έχει αυτή η ιστορία με την Συμφωνία των Πρεσπών, τι εξυπηρετούσε αυτή η συμφωνία. Αποδεικνύεται δηλαδή περίτρανα ότι ήταν μια συμφωνία που εξυπηρετούσε τα ανατοϊκά σχέδια στην περιοχή, τα οποία υπηρέτησε με τον καλύτερο τρόπο η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Ήταν δηλαδή ο καλύτερος σύμμαχος για την εξέλιξη αυτών των σχεδίων. Είναι σχέδια που αφορούν τις ανταγωνισμούς της Αμερικής με την Ρωσία και την Κίνα για τον έλεγχο των αγορών. Αυτό ακριβώς έχει, αν θέλετε, εξυπηρετηθεί και όλο το προηγούμενο διάστημα με αυτά που είδαμε, για να μην το ξεχνάμε, και πριν 20 χρόνια με τους βομβαρδισμούς της Ιουγκοσλαβίας, όπου από εκεί αρχίζει και ξετυλίγεται το κουβάρι. Το ένα στοιχείο είναι αυτό, και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ακριβώς η συμφωνία αυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντα διαφόρων επιχειρηματικών κύκλων. Βέβαια, ένα συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε είναι ότι και τα προηγούμενα χρόνια είχαν επιχειρηματική δράση εκεί, σωστά. Όμως αυτό δεν ωφέλησε τους λαούς σε τίποτα. Δηλαδή, παρά την επιχειρηματική δράση που αναπτύχθηκε στην περιοχή, παρά τώρα την κουστοδία των επιχειρηματιών που πάνε στη Βόρεια Μακεδονία με τον κύριο Τσίπρα, οι μισθοί των εργαζομένων και σε εδώ και σε άλλες περιοχές παραμένουν καθυλωμένοι και πάρα πολύ χαμηλοί, οι εργασιακές σχέσεις απαράδεκτες, γενικά οι συνθήκες ζωής δηλαδή δεν έχουν βελτιωθεί καθόλου. Το τρίτο στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε από όλη αυτή την ιστορία και που ο εργαζόμενοι και ο λαός μας πρέπει να μην εφησυχάζει είναι ότι εμπλέκεται η χώρα μας σε πάρα πολύ επικίνδυνες καταστάσεις, γιατί όπως ξέρετε και μέσα σε αυτή τη συμφωνία υπάρχει υποχρέωση της Ελλάδας για την επιτήρηση του εναέριου χώρου της περιοχής, ενίσχυση δηλαδή της στρατιωτικής κατάστασης εκεί. Αυτό δείχνει ότι όσο οξύνονται οι ανταγωνισμοί, οξύνονται και τα σύννεφα πολέμου, είναι πιο επικίνδυνη η κατάσταση να έχουμε δηλαδή και τέτοιες συγκρούσεις. Σε αυτή την ιστορία, κύριε Παναγιωτόπουλε, όσο και αν τσακώνονται τα άλλα κόμματα, γιατί όντως αυτή η συμφωνία έχει μέσα και στοιχεία αλυτρωτισμού και εθνικισμού, τα οποία είναι σπέρματα που υπάρχουν σε τέτοιες συμφωνίες που εξυπηρετούν σχέδια ανταγωνιστικά και υπεριαλιστικά, αξιοποιούνται σε περιόδους κρίσης για να δημιουργούνται οι πόλεμοι. Μάλιστα. Όμως τα δύο κόμματα που τσακώνονται σήμερα γι' αυτό, και τα δύο υπηρετούν τα ανατοϊκά σχέδια, γι' αυτό δεν ακούσατε κουβέντα και από τους δύο για το ΝΑΤΟ και τα σχέδιά τους. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν μπορούν πραγματικά να ακυρώσουν τέτοιες συμφωνίες, αντίθετα τις προωθούν ο καθένας με τη σειρά του, γιατί προωθούν τα σχέδια του ΝΑΤΟ στα οποία υποκλίνονται με τη συνολική πολιτική τους. Ο λαός λοιπόν μπορεί να ακυρώσει τις συνέπειες αυτής της εξέλιξης και με τις εκλογές, καταδικάζοντας αυτή την πολιτική και τα κόμματα που υποκλίνονται στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και βάζοντας ουσιαστικά τη σφραγίδα του υπέρ της ειρήνης και της φιλίας των λαών. Δηλαδή ήταν προς το συμφέρον της χώρας το ότι αν βγαίναμε εδώ έξω και οι τρεις και οι τέσσερις μας και συναντούσαμε ένα Σκοπιανό και του ζητούσαμε να μας δείξει το διαβατήριό του, ήταν καλύτερα να λέει Μακεδονία από το να λέει Βόρεια Μακεδονία. Ήταν καλύτερα που 140 χώρες τους λένε Μακεδόνες και εμείς εδώ περί άλλων τυρβάζαμε και φανταζόμασταν ότι είμαστε το κέντρο της γης, και ήταν και καλύτερα γεωστρατηγικά να αφήσουμε τα πράγματα και ενδεχομένως να είχαμε έναν αλβανικό μεγάλο ιδιατισμό, μια ισχυρότατη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας, οπότε η απειλή της Ανατολής από την ανατολική πλευρά να γίνει και απειλή. Νομίζω, κύριε Κουρουπλή, όμως, επιτρέψτε μου ένα διάλογο θα κάνουμε, δεν πειράζει. Λέω όμως ότι καλό είναι να μην υποτιμάμε αυτή τη διαδικασία τόσο πολύ και το μυαλό του κόσμου. Ούτε ο μεγαλοειδατισμός της Αλβανίας μειώθηκε, ούτε η επιθετικότητα της Τουρκίας μειώθηκε, γιατί είναι, καλλιεργείται από τους ανταγωνισμούς, μισό λεπτάκι, για τα πετρέλαια και τα οικόπεδα. Επίσης, επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ότι για τον γεωγραφικό προσδιορισμό, εδώ και πάρα πολλά χρόνια που το κόμμα μας είχε καθαρή θέση, όλοι εσείς οι υπόλοιποι κάνατε τεράστια, υποτίθεται, μεγάλα εθνικά συλλαλητήρια και εμάς μας λέγατε πλήλα και δαιμονίους. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ο γεωγραφικός προσδιορισμός, που προσπαθείτε πίσω από αυτό και το διαβατήριο
Να κρύψετε ακούστε, την ουσία ότι τα σχέδια ακούστε, των ατοϊκών στην περιοχή τα εξυπηρετείτε δεν, και ταυτόχρονα οδηγείτε το λαό και τους λαούς της περιοχής σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Τώρα πέστε την όπως θέλετε. Λέω ότι όταν ένας ηγέτης αντιλαμβάνεται ποιο είναι το συμφέρον της χώρας, επιχειρεί μία συμφωνία. Κάποια, εγώ λέω, με το απλό μυαλό. Γιατί ο Τσίπρας δηλαδή δεν θα μπορούσε να την αφήσει να την κάνει μετά τις εκλογές? Θα γινόταν δηλαδή. Μα δεν τον αφήνει ο Τραμπ, κύριε Κουβλή. Τώρα, μα με συγχωρείτε. Μα πάει στο Τραμπ, υποκλίνεται, του δίνει εντολές. Μα η κυβέρνηση Τσίπρα είναι η καλύτερη κυβέρνηση σήμερα, η οποία πήρε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για να προχωρήσει τα ανατοϊκά σχέδια. Το μέτρο έχει επιβεβαίωση τη ζωή. Μα έχετε ερωτήματα και σας βοηθάω να απαντήσετε. Σας βοηθάω να απαντήσετε στο λογικό ερώτημα. Στο λογικό ερώτημα που βάλατε, σας βοήθησα λίγο Παλού, γιατί έχετε απορίες. Όλοι γιατί είναι πολύ σύντομα να το κλείσουμε αυτό, αυτό στο για να πάμε και σε άλλο θέμα. Εντάξει, να το εκείσαστε. Λοιπόν, όλοι είμαστε υποτακτικοί. Βέβαια, κύριε δεν Παλού, είστε. Λέω λοιπόν, κύριε Παναγιώτοπουλο, ότι ο χειρότερος εταίρος και ο πιο επικίνδυνος για τους λαούς και το λαό της χώρας μας είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τα μεγάλα συμφέροντα τα οποία έρχονται στην πλάτη των λαών και οδηγούν σε αιματοκύλισμα και τους εκμεταλλεύονται. Είναι συνολική η πολιτική και των ανταγωνισμών, αλλά και η πολιτική οικονομική που εφαρμόζεται στη χώρα μας και είμαστε μπροστά σε πληστηριασμούς, νέες επιθέσεις στο εισόδημα του λαού. Αυτή την απάντηση πρέπει να δώσει ο λαός στις εκλογές που έχουμε μπροστά μας σε όλες τις κάλπες. Σε τοπικές, περιφερειακές εκλογές, στην Ευρωβουλή ή στις βουλευτικές αν έχουμε, γιατί ενιαία και οι περιφερειάρχες και δήμαρχοι υλοποιούν αυτή την πολιτική στις περιοχές. Άρα ο λαός για να βγει νικητής από αυτή τη μάχη πρέπει να τιμωρήσει αυτά τα κόμματα και τους εκπροσώπους τους σε όλες αυτούς τους τα μετερίζια και να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, γιατί κύριε Παναγιωτόπουλο συνεχώς η ζωή μας τσακίζεται και αυτοί που χαίρονται είναι Αμερικάνοι, Γερμανοί, επιχειρηματίες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπαλού. Το σκάνδαλο είναι στο DNA του συστήματος που υπηρετούν. Γι' αυτό και επί Νέας Δημοκρατίας και επί ΠΑΣΟΚ και επί ΣΥΡΙΖΑ τα σκάνδαλα ανθούν και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Ενώ το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι η πολιτική σας, κύριοι, και αυτή πρέπει να ανατραπεί και στις εκλογές και στο κίνημα.